Γενέα, θα παίξουμε μαζί τώρα τις 10 λέξεις. Τις 10 λέξεις. Ναι, θα σου λέω εγώ μία λέξη και εσύ θα μου λες κάτι, μια προσωπική, μίνι προσωπική ιστορία από αυτή τη λέξη που σου έρχεται. Εντάξει. Οκ, okay, για να δούμε. Πρώτη λέξη, παπούτσια. Παπούτσια, αγόρασα χθες. Έψαχνα να αγοράσω αυτά τα συγκεκριμένα. Μου λένε θα πας στην εκπομπή του Αθερίδη. Λέω, χωρίς παπούτσι, χωρίς καινούργιο παπούτσι, θα πάω να πάρω. Και έτσι βγήκα στην αγορά και πήρα αυτά. Πάρα πολύ ωραία ιστορία μας είπες. Ωραία. Και γρήγορη, σύντομη. Και σε αφορά. Άλλη ιστορία με παπούτσια υπάρχει. Χώρο σε νυχτερινό κέντρο, τα δίνες όλα και έσπασε το τακούνι. Άσχημη εμπειρία. Αυτό το φεύγοντας, άσχημο. Όχι, άσχημο είναι, είναι την ώρα που σπάει να στραμπουλήξει το πόδι σου και να κάνει διάστημα. Εκεί το γλίτωσα. Μετά ήταν το. Φεύγει. Λίγο κουτσένοντα. Άλλη ιστορία με παπούτσι δεν μου έρχεται. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη αντεραστής. Αντεραστής. Τι ιστορία να σου πω. Αντίζηλος. Ναι, το κατάλαβα, αλλά... Τι ιστορία να σου πω. Δεν έχεις μπλέξει ποτέ σε τρίγωνο. Όχι. Γι' αυτό δεν έχεις και ιστορία, δεν μας πεις. Δεν έχω, ναι, αυτό σκέφτομαι... έχω μπλέξει χωρίς τη θέλησή μου. Μπράβο. Μπράβο, αυτό ναι. Αλλά έμπλεξα. Η κατάσταση είναι, ας πούμε, ότι έμαθα μια απιστία και χώρισα. Δηλαδή, δεν είναι να πεις και ότι έμπλεξα και ιδιαίτερα ότι μπήκα στη διαδικασία. Με το που το έμαθα, τελείωσα τη σχέση. Οπότε ούτε και αυτή είναι τη ιστορία αντεραστή τόσο πολύ. Το έζησα και έχω να σου πω μια εμπειρία. Με το που το μαθαίνεις όμως, δεν μπήκες σε διαδικασία σύγκρισης με την αντίζηλο. Όχι, γιατί ήταν. Καταρχήν. Όταν το έμαθα δεν ήξερα και ποια ήταν. Αλλά όχι, με αφορούσε πιο πολύ εκείνη τη στιγμή ότι είχα πολλά νεύρα και ότι είπα θα χωρίσω. Δεν με αφορούσε πολύ το ποια είναι και τι έγινε. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη ουρανός. Ουρανός, Δεν μου έρχεται ιστορία, μου έρχεται ζωή με το ουρανός. Δηλαδή, μια ηρεμία, μια γαλήνη, λίγο ένα άνοιγμα. Όταν ακούω ουρανός, εκεί πάει το μυαλό μου. Δεν πάει στο συννεφιά και στο μαύρος ουρανός. Πάει στο ανοιχτό ή στο νυχτερινός ουρανός, άστρα. Είσαι αισιόδοξος άνθρωπος. Είμαι αισιόδοξη. Το βέβαια το άστρα και αυτά μου βγάλει και λίγο ρομαντική που δεν είμαι, αλλά αισιόδοξη είμαι πολύ. Η επόμενη λέξη είναι καρφί. Καρφί, καρφί. Τι μόλις καρφί. Μόλις έννοιες, έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό σκέφτομαι. Ποια έννοια να βρω ιστορία. Θα σου πω μια ιστορία, ανούσια, αλλά είναι αστεία. Έχω ξεκινήσει γυμναστήριο εδώ στην Αθήνα με το φίλο μου τον Γιάννη. Και έχουμε ένα καρφί στο γυμναστήριο, ο οποίος μας βλέπει να πίνουμε καφέ κάτω και ανεβαίνει πάνω και λέει: τα παιδιά είναι κάτω και πίνουν καφέ. Τι θες, αγόρι μου. Δεν θέλουμε να γυμναστούμε, μας αρέσουμε. Πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε. Τι θες εσύ τώρα. Και ανεβαίνεις πάνω και μας δίνεις στεγνά. Ένας φίλος μου μου λέει: είχα πάει στο γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη του Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το ήξερες. Και ήξερα. Επειδή ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σε γυμναστήριο στη ζωή μου, έκανα και επειδή πονούσαν οι μυς μου. Πήγαινα στον καθρέφτη και ερχόταν και με κορόιδε και μου λέει: είσαι στο γυμναστήριο, πληρώνεις και κοιτιέσαι στον καθρέφτη. Είναι η κλασική περίπτωση. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη ορίζοντας. Ορίζοντας. Τώρα σου έρχονται. Ναι. Ό,τι μου καταφέρνει. Ό,τι σου έρχεται. Ορίζοντας. Και πληρώνομαι γι' αυτό, δεν είναι φοβερό. Μπράβο. Πώς το έκανα. Για πες. Τι. Πώς το έκανες, για πες. Πώς το έκανα. Άμα φτάσει στην ηλικία μου. Όχι, άμα φτάσει στην ηλικία μου. Άμα φτάσει στην ηλικία μου και εσύ θα το κάνεις, θα δεις. Το σκεφτώ, σοβαρά. Ορίζοντας. Τι ιστορία θες να σου πω με ορίζοντα. Για οποιαδήποτε σκηνή με τον ορίζοντα. Πορτοφόλι, επόμενη λέξη. Είναι άδειο συνέχεια, παιδιά. Τι είπες τώρα, αυτό ήταν πληγή. Πάμε στον ορίζοντα καλύτερα. Τι πορτοφόλι. Τι πορτοφόλι χωρίς κανέναν ορίζοντα. Χωρίς κανέναν ορίζοντα αυτό το πορτοφόλι. Τον τελευταίο καιρό, ειδικά δύσκολα τα πράγματα εδώ στην Αθήνα, παιδιά. Παπούτσια πήγε στην πύρεζο μου χθες. Δεν φταίω εγώ, να μην με καλείτε σε εκπομπές. Ήταν η οικονομική αγορά. Πορτοφόλι δύσκολα. Αυτό είναι ίσον δύσκολα πλέον το πορτοφόλι. Είναι άδειο. Έχει κάτι κάρτες, άδειες κι αυτές, μια ταυτότητα,
για να γεμίζει λίγο. Και την ατέλεια ηθοποιού. Αυτά υπάρχουν πλέον στο πρωτοφόλι. Έγινα. Και μεταφορικά θα μπορούσα να το πάρεις. Πορτοφόλι είναι η έννοια της δύναμης. Ο άντρας με το πορτοφόλι, η γυναίκα με το πορτοφόλι. Κατάλαβες, δηλαδή η οικονομική δύναμη. Με αυτή την έννοια θα μπορούσες να έχεις εμπλακεί σε μια ιστορία. Όχι, να... όχι. Και δεν με κινεί καθόλου το χρήμα. Το βρίσκω πραγματικά... Γι' αυτό είμαι και σπάταλη. Δεν το υπολογίζω καθόλου. Πιστεύω ότι θα το ξοδέψω και κάπως θα έρθω, θα δουλέψω, θα έρθει. Δεν στηρίζομαι σε αυτό, οπότε δεν μπορώ να σου πω μια τέτοια ιστορία, γιατί ίσως να έχει περάσει από τη ζωή μου κάτι τέτοιο, εγώ δεν θα το παρατήρησα, δεν θα το έδωσα αξία. Ξέρεις κάτι, θα σου πω κάτι με οικονομικούς όρους, αν μιλούσε κάποιος, θα παρατηρώ ότι όλοι οι άνθρωποι, αν είμαστε σπάταλοι, δεν τρεπόμαστε να το πούμε, μας αρέσει, γιατί αυτό κάτι δείχνει νομίζουμε, ενώ αν είμαστε τσιγκούνιδες το κρύβουμε. Ένα τσιγκούνης δεν λέει για τον εαυτό του είμαι τσιγκούνης, ενώ ένα πάταρος λέει για τον εαυτό του είναι σπάταρος. Εντάξει, για μένα. Κοίτα, να σου πω. Για μένα και τα δύο είναι το ίδιο λάθος, ξέρεις. Ναι, υπάρχουν όρια. Δεν λέμε είσαι σπάταλος, δεν έχω να φάω, αλλά θα δώσω τα τελευταία μου λεφτά για να πάρω παπούτσια, σίγουρα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, από τα δύο θα προτιμούσα το σπάταλος. Καλά, και εγώ. Αλλά είναι το ίδιο λάθος. Μου τσιγκούνης στα λεφτά, είναι τσιγκούνης και στα αισθήματα. Και το πιστεύω. Αλήθεια το πιστεύω. Ότι ο άνθρωπος που τσιγκουνεύεται και με το ζόρι λίγο δίνει και κάπου αλλού δεν δίνει. Συμφωνώ. Άρρωστη είναι η τσιγκουνιά. Είναι. Η επόμενη λέξη είναι η τρέλα. Τρέλα. Ιστορία θες τώρα με τρέλα, ναι, τι θέλω. Όχι να σου πω ότι... Συνώνυμα. Είμαι αρκετά τρελή. Μια ιστορία με τρέλα. Το ράδιο Αρβίλα και μόνο, που είναι ένα τρολοκομείο εκεί πέρα μέσα, θα έχεις ιστορία. Ιστορία από το ράδιο Αρβίλα. Τι να σου πω, καταρχήν δεν έχει κάποια ιστορία που να είναι κρυφή, τα βλέπεις. Η τρέλα είναι αυτό που λες, το βλέπεις, το ζεις καθημερινά. Δεν μου είπατε πιο πριν να σκεφτώ κάτι. Ο Αντώνης είναι ο πιο τρελός από όλους. Ξέρω ότι είναι ο πιο συγκροτημένος, γιατί όλος αυτός το έχει φτιάξει όλο το πράγμα, αλλά την τρέλα του την αφήνει. Και το τρελός είναι πολύ υποκειμενικό το πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας. Θεωρώ ότι ο καθένας τους έχει διαφορετικό είδος τρέλας. Που είναι πολύ ωραίο γιατί έτσι συμπληρώνονται αυτοί. Δηλαδή ο Στάθης έχει την τρέλα του, δεν υπολογίζω τίποτα, σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί, άλλο είδος τρέλα. Ο Αντώνης, παρόλο που αυτό που λες, είναι πολύ συγκροτημένος, αλλά έχει πολύ τρέλα μέσα του. Ο Γιάννης, δεν χρειάζεται να σου πω μάλλον. Θες να σου πω κάτι για το Στάθη. Ο Στάθης με έναν φίλο μου όταν ήμασταν πολύ μικροί, στο Αχίλιο, είχαν βαλθεί και κάνανε μια μαλακία που είχαν κολλήσει και ήταν. Ποιος θα προλάβει πρώτος από μακριά όταν θα ειδωθούν να πάει και να τον ευνηδιάζει δίνοντας το χέρι στη χειραψία. Είναι τόσο ίσια. Κλασικό. Και έλεγε κάτι κουλά ανέκδοτο όταν ήταν μικρός. Είναι πολύ ενώ τρελός. Ενώ τώρα δεν λέει εννοείς τι ακριβώς πιστεύεις. Και τώρα συνεχίζει και λέει ναι, κουλά ανέκδοτα. Επίσης να σου πω ότι ο Στάθης πρόπερση μας πετούσε δυναμητάκια. Ερχότανε και του έχω κάνει το κορυφαίο. Είχε τρελάνει όλο τον κόσμο. Βγαίναμε σε μαγαζιά, πήγαινε δυναμητάκια τώρα μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος αναστατωνόταν. Και του έχω κάνει το κορυφαίο ότι έχω πάρει δυναμητάκι. Και εκεί που κάθε το έχω βάλει από κάτω, έχει τυναχτεί περισσότερο από κάθε άλλον. Δηλαδή πρέπει να το τραβήξουμε αυτό το πράγμα. Το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει, θέλω να μου πεις. Το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει. Γενικά μου αρέσει πολύ να ξεπερνάω τις φοβίες μου. Οπότε θα έλεγα ότι το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει, που μου έρχεται τώρα, έτσι τελευταία, είναι kite, νομίζω. Που πήγα και είπα, θα πάω και έτσι μία μόνη στη Λίμνο που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο surf club, θα κάνω kite. Μία μόνη. Πήγα με φίλους. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό και δεν το ξέρω. Τι είναι το kite surfing. Έχει σαϊτό, έχει σανίδα. Α, αυτό. Και φεύγει στη θάλασσα και με πήρε και το κύμα. Έχω με βγάλει λίγο στην Τουρκία. Γιατί έτσι λίγο μπλέχτηκε ο αετός. Και αυτό, αν μπλεχτεί, δεν μπορεί να το τραβήξει. Είναι μεγάλο, δεν μπορεί να το κοντρολάρει. Και άρχισα να με παίρνει αετός στη θάλασσα. Στο τέλος είπα, κάνω, κάτσω, ξάπλωσα, με έπαιρνε εγώ έτσι στη θάλασσα. Η σανίδα δεν ξέρω που ήταν. Και ήρθαν και με μαζέψανε με φουσκωτό. Τι θα λέγατε τώρα για έναν καλό, ήσυχο, βαθύ, αλλά σκανδαλισμένο ύπνο. Ελάτε λοιπόν, σαν καλά παιδιά. Νάνι, νάνι, κι όνειρα γλυκά.